Μόνο 36 χρόνια στο τροχοκάρισμα και 18 στεκάμενος. Δυστυχώς, κάποιος παραδείχει σπίτι του για να καταλάβει. Τι σημαίνει τετραπληγία? Τετραπληγία σημαίνει κάθε μίγα πας στη μύτη σου για σπιστά και με φεύγει. Και σημαίνει να τρέχει, να τσούζει το μάτι σου που σε καίει και να μην μπορεί να το τρίψει και να το κλείσει και να το... Δηλαδή, σημαίνει έχεις τις ανάγκες ενός βρέφους, αλλά δεν είσαι βρέφος. Είσαι έναν κεραμίτα. Το παράπονο μου από το Θεό είναι ότι έμπαικαμε διαχειρίσιμο. Ένα μέτρο. Και ένα 90 πρόβλημα. Και τετραπληγικός. Ο ήρωας της υποθέσεως, ο κατεξοχήν είναι η μάνα μου. Δηλαδή, ήταν 40 χρονών και είναι 76 τώρα. Η μάνα μπορεί, δεν μπορεί, μπορεί. Άκουσα ότι εργοδοτούσαν, είπε μου κάποιος, φροντίστριες, φροντιστές, βοηθούς. Εγώ δεν το πήρα στα σοβαρά, δεν το πήρα το πράγμα. Όταν όμως το έψαξα, λέω δεν κάνω τίποτα να γραφτώ μέλος. Εγγράφτηκα και επειδή έχω κάκο συνοδιό μυελού, σοβαρές ασθενείες, με ενέκριναν για φροντίδα. Να το πω με δύο λέξεις. Ούτε στο όνειρό μου, με μία λέξη, ανέπνευσα. Η κοπέλα που με βοηθάει, φροντίστρια, και η οποία είμαι πολύ ευχαριστημένος, καταρχήν δεν με λυπάται. Μεγάλη υπόθεση είναι το πράγμα. Διότι κάποτε έχασα την αυτοεκτίμησή μου και ακόμα έχω τη λίγο χαμένη. Μεγάλη υπόθεση ο άλλος να μη σε λυπάται. Δηλαδή, αυτό τσακίζει έναν με προβλήματα διάφορα, εκτός και αν είναι κάποιος που δεν είμαι εγώ. Ούτε στο όνειρο μου αυτός ο δεσμός. 5 μήνες μόνο και 36 χρόνια προβλήματα. Και όμως τρέμω και μόνο στην ιδέα ότι θα έχει ημερομηνία λήξεως το πράγμα. Εμένα μου άρεσε πολύ το διαβάσμα. Δεν μπορώ να διαβάζω. Τη φρόνη των μάτιων που αφήνας μου χάλια. Η κοπέλα που με βοηθάει είχε φράδια λόγου. Διαβάζουμε κάτι και το σταματούμε και συζητούμε. Μουσική. Εγώ έπαιζα βιολί που είμαι μικρός. Είμαι τελειωμένος σε αρτική τέχνη και παραδοσιακή. Ο αδερφός μου είναι επαγγελματίας μουσικός και ο πατέρας μου ήταν μουσικός. Άρα μπορεί να βάλω εγώ τώρα μουσική. Ακούω πολλά μουσική διάφορη. Και βλέπω ότι και η κοπέλα το ίδιο. Και έτσι βρίσκουμε τα δύο. Έχουμε κοινά σημεία. Απλώς δεν το χαίρομαι διότι φοβούμαι μήπως έχει ημερομηνία λήξεως. Και ότι έδεσα με τη φροντίστρια μου, τα βρίσκουμε. Και έτσι έχω μια ποιότητα ζωής πολλά πιο καλή. Μεγάλη υπόθεση. Έχουμε το αυτοκίνητο των ειδικών, έχουμε τις καρέκλες. Πάμε τώρα, ώσπου να πάει το χέρι μας, να μπορούμε να οδηγούμε ένα λωλείο, όσο πάει. Δεν λέω αρκάζω να πεθάνω πριν να πεθάνω. Γράψε το.